Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Πατριωτικής Ένωσης, πρόδρομος Εμπιετζόγλου, αφορμή στάθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία του κόμματός του στον πύργο. Ήρθε σήμερα ο κύριος Πέτσας και μας είπε ότι θα δοθούν 3 εκατομμύρια για αγροτικούς τρόφους. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι όχι μόνο θα καθυστερήσει ο δρόμος αυτός, αλλά θα πληρώνεται συνεχώς επί 30 χρόνια για διόδια. Δηλαδή, ο κόσμος θα επιβαρύνεται για 30 ολόκληρα χρόνια να πληρώνει διόδια χωρίς λόγο. Ένα δρόμο που θα φτιάχναμε εμείς δεν θα είχαν διόδια. Αυτή η πτυχή αποκρύβεται. Ο κύριος Εμβιετζόγλου, που θα κατέλθει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το νεοειδρυθέν κόμμα του, εξέθεσε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την υγεία, αλλά εστιάζοντας και στην Ηλία, ανέλησε το θέμα του δρόμου Πατρών Πύργου. Εσύ έχει τεράστιο πρόβλημα, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη γιατρών. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αν φύγουν και γιατροί πλέον και από το ΕΣΥ, τότε το πρόβλημα θα είναι κρουσίο. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη, την οποία δυστυχώς πρέπει να σας την αναφέρω. Βγήκε μια απόφαση του Αρείου Πάγου με σχεδόν ομοφωνία, η οποία λέει ότι τα funds τώρα μέσω εταιριών που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα θα βγάλουν τα σπίτια σε πιστηριασμό. Ότι έγινε δεκτό από τον Άριο Πάγο αυτό το δικαίωμα αυτών των εταιριών να κάνουν πιστοιγερμούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μεγάλο πρόβλημα θα έχει. Θα έχει κάθε, οι πάρα πολλές χιλιάδες, εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες, διότι θα αρχίσουν κάθε μέρα συνεχείς πιστοιγερμοί και συνεχείς εκβιασμοί. Ο κύριος Εμβιετζόγλου ζήτησε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις επικείμενες εκλογές για να αποκτήσει ξανά η χώρα την εθνική της ταυτότητα και την διεθνή αξιοπρέπειά της. Σήμερα όλοι μαζί κόβουμε η πίδα της Πατριωτικής Ένωσης εδώ με τις ευχές να μπορέσει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλοι, που την ευλογεί νομίζω και ο Θεός, να ευοδοθεί για το καλό της πατρίδας. Πρέπει να έρθουνε. Οφείλουν να έρθουν να μας ψηφίσουν για να μπορέσουμε με τη δύναμή τους να βοηθήσουμε την πατρίδα μας, να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό, να κάνουμε τα παιδιά μας υπερήφανα, άξια, να τα χαιρόμαστε κι εμείς και να μας φύγουν στο εξωτερικό. Και αν δώσει ο Θεός, αυτό το οποίο θα ήταν η μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσα να έχω, είναι αν μπορέσουμε να φέρουμε και τα παιδιά μας που φύγανε έξω, να τους αναφέρουμε πίσω στην πατρίδα.